Αφού δεν τρομοκρατήσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα απασχολεί το λαό πολύ. Για λεφτά. Θα φτάσουμε και εκεί. Στις μέρες μας αυτές που διανύουμε τώρα, αναδείχθηκε μέσα από αυτές τις τελετές που οργανώθηκαν με ένα επικοινωνιακό τρόπο η καλλιέργεια των ελπίδων και των προοπτικών από τις προσπάθειες της κυβέρνησης και των εταίρων. Η απουσία μας από και του Αλέξη Τσίπρα και όλων από αυτές τις φιέστες ακριβώς ήθελε να υποδηλώσει ότι τα πράγματα έχουν άλλη σοβαρότητα, ότι απαιτούνται άλλες πολιτικές, ότι αυτό το κογκλάβιο που διοικεί με τον πιο συντηρητικό τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το οποίο συμμαχεί η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία δυνατότητα και καμία προοπτική για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Αυτή είναι μια βαρύνουσα πολιτική στάση. Γιατί δεν πήγε ο αρχηγός να τα πει εκεί και προτιμάει να πάει να προσκυνήσει το Άγιον Όρος. Ούτε καν εκπρόσωπος. Παρακαλώ. Λέω, γιατί δεν πήγε να τα πει αυτά που λέτε εκεί, να εκφράσει τις θέσεις, να τον ακούσει όλη η Ευρώπη και πάει για προσκύνημα στο Άγιον Όρος. Δεν προβλεπόταν, δεν πάει για προσκύνημα στο Άγιον Όρος. Πώς δεν πάει, αφού συμφώνησε, τι να πάει. Έκανε μια πολύ σημαντική συνάντηση με τον Πατριάρχη. Και αυτό είναι ένα από τα γεγονότα των ημερών. Δεν προβλεπόταν καμία συμμετοχή. Δεν υπάρχει ομιλία του. Δεν προβλεπόταν καμία συμμετοχή. Ήταν 50 ξένοι συνάδελφοι απ' έξω. Θα μπορούσε να κάνει δηλώσει να πει πέντε πράγματα. Αν εκθέσω την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν προβλεπόταν σε αυτές τις φιέστες καμία ουσιαστική συμμετοχή ούτε της αξιωματικής αντιπολίτευσης ούτε κανενός άλλου. Θεατές μιας παράστασης κληθήκαμε να γίνουμε. Δεν το δεχτήκαμε και πολύ καλά κάναμε. Και αυτή είναι μια υπεύθυνη στάση. Και ένα μήνυμα σοβαρότατο για το μέλλον και της Ελλάδας και της Ευρώπης. Όντως, με αυτού θα συνομιλείτε και ως κυβέρνηση. Κύριε Μαρκόπουλε, ένας ένας. Από εκεί και πέρα. Με αυτού θα συνομιλείτε και ως κυβέρνηση. Δηλαδή, και αν ήσασταν σήμερα κυβέρνηση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κερδίσει εκλογές και αναλάβανε η χώρα την Προεδρία, θα πηγαίνατε, θα πηγαίνατε. Ή δεν θα του λέγατε μην έρθετε γιατί εμείς μαζί σας δεν μιλάμε. Δεν έχουμε πάψει να διεκδικούμε με τον πιο συστηματικό τρόπο τη διεύρυνση τη συμμετοχή σε όλες τις θεσμικές λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δυνάμεων της αριστεράς και των δυνάμεων της κοινωνικής Ευρώπης. Αυτό είναι το επίκαιρο ζήτημα. Και σε αυτό, εν ώψη και των ευρωεκλογών, δεν μπορεί κανείς να, από αυτό δεν μπορεί κανείς να υπεκφύγει. Ο κ. Στανμάγερ, με τις δηλώσεις του και τις οριοθετήσεις που θέλησε να κάνει, δεν μίλησε καθόλου για το νέο στοιχείο ότι η ανεργία εξακολουθεί να ανεβαίνει. 27%, 28% επίσημα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Δεν μίλησε καθόλου με το ότι ακόμα και για αυτά που είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι είναι η πρώτη χώρα με τόσο μεγάλο ρυθμό διαρθρωτικών αλλαγών και μεγάλης συνεχιζόμενης ύφεσης και τόσο μεγάλης μείωσης του ΑΕΠ μέσα σε τόσα λίγα χρόνια. Όλα αυτά, εάν δεν ανατραπούν, αν δεν γίνει μια σοβαρή συζήτηση, και αυτή δεν γίνεται με ευχολόγια, γίνεται με ρήξεις, γίνεται με σοβαρές αντιπαραθέσεις και γίνεται με οριμάσεις συμμαχιών, τις οποίες η ελληνική δηλαδή, πόσα χρόνια πρέπει να περιμένουμε, κύριε Ρίτσα. Δεν τις επιδιώκει. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει το κουκουέ, να περιμένουμε τον σοσιαλισμό. Κάθε άλλο. Παρόμοιο μας λέτε. Κάθε άλλο. Αυτή είναι, μέχρι είναι να γίνουν συμμαχίες που λέτε. Διαφορά. Να αλλάξουν οι ηγέτες, να έρθουν στον δρόμο του Τσίπρα. Αυτή είναι η θεμελιακή διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στη φωτιά, διεκδικεί αλλαγή συσχετισμών και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και επαγγέλλεται ακριβώς προωθητικές ενέργειες ικανές να δημιουργήσουν ρήξεις. Αναγκαίες. Για να μην συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Είναι αδιέξοδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δημοκρατίας για να πάμε στον κύριο Λιάρο. Τώρα. Έχετε τελικά συμπαθούντες στην 19η. Αν υπάρχει θέμα με τον κύριο Τατσόπουλο, κατά κύριο Λιάρο. Δεν ξεκινήσω από εκεί. Θέμα υπάρχει. Παρατήθηκε. Αυτή είναι αυτονόητη απάντηση. Δείτε τώρα. Ο Πέτρος Τατσόπουλος είπε μερικά πράγματα. Θα μπορούσε να εκλειφθούν ως ένας προσωπικός προβληματισμός. Έθιξε όμως πρόσωπα, καταστάσεις, συλλογικότητες, ως μη όφιλε. Διότι δεν το γνωρίζει το θέμα, συντάσσομαι απολύτως. Είναι η πιο εύστοχη παρέμβαση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, του Δημήτρη Βίτσα.
επιδερμικά και επιπόλαια. Ο σύντροφος Πέτρος Στατσόπουλος μίλησε για πράγματα που δεν τα γνωρίζει. Επομένως πρέπει να απομακρυνθεί, πιστεύετε, ούτε πρέπει να γίνει δεκτή η παρέτησή του. Ούτε πολιτικά, ούτε πραγματικά. Κατανοητό. Δεν υπάρχουν λοιπόν τα ζητήματα που έθεσε ο Πέτρος Στατσόπουλος. Η ακροδεξιά ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας έσπευσε. Άντε πάλι. Ανευθύνως να αναδείξει. Ποια είναι η ακροδεξιά? Γεμονεύεται από μια ακροδεξιά παρέα. Ποια είναι η ακροδεξιά, κύριε Δρίτσα? Πώς ορίζετε εσείς την ακροδεξιά, για να καταλάβω? Πώς την ορίζετε την ακροδεξιά? Με βάση τι? Με βάση τις αριστερές ιδεολειψίες σας? Δηλαδή όταν εσείς διαφωνείτε είμαστε ακροδεξιοί? Τώρα τι πράγμα είναι αυτό? Κύριε Μαρκόπουλε, έχει ακροδεξιά ηγεσία η χώρα? Μην ξεχνάτε ότι η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είναι η ηγεσία των Ρέιτζερ, των ομάδων κρούσης. Πού τα βρήκατε αυτά? Για ποιος ήταν ο Ρέιτζερ? Ο Σαμαράς. Ήταν Ρέιτζερ ο Σαμαράς? Βεβαίως. Καλά, είστε τόσο αδιάβαστοι? Είστε τόσο αδιάβαστοι? Είστε τόσο προσβλητικοί? Είσαστε αστείοι πραγματικά και λέτε αστειότητες, γελιότητες? Λυπάμαι πάρα πολύ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και τι ήταν ο Αβέροφ? Ο μεγαλύτερος εφατρίδης της χώρας ήταν. Από τους μεγαλύτερους εφατρίδες. Όχι σαν κάτι γελίους όποιους έχετε εσείς, οι οποίοι κοροϊδεύουν τους πάντες. Τι πράγματα είναι αυτά? Γελοί άνθρωποι. Κοροϊδεύουν εθνικούς ευεργέτες. Άνθρωπος έδωσε την περιουσία του, έφτιαξε, έδωσε στη χώρα λεφτά, αφιέρωσε τη ζωή του στην πολιτική και τον αναφέρετε εσείς ως Ρέιτζερ. Δεν τρέπεστε λίγο? Τι πράγματα είναι αυτά? Να σέβομαι πάρα πολύ. Είστε τόσο αγράμματοι εσείς οι αριστεροί τελικά για την ιστορία αυτού του τόπου? Μαρκόπουλε, μιλάτε καλύτερα. Σας παρακαλώ, εσείς να μιλάτε καλύτερα. Αποκαλείτε Ρέιτζερ τον πρωθυπουργό. Έχει βιώσει αυτή την περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Αφήστε, κύριε Δρίτσα, αφήστε τις υποδείξεις. Χωρίς θα μας πείτε για Ρέιτζερ. Έχουμε αγωνιστεί για τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Ξέρουμε τους Ρέιτζερ. Όταν εσείς ήσασταν πίσω από τους εξαρτιώτες με τις κουκούλες. Είναι κομμάτι της πολιτικής σας διαδρομής. Αφήστε τώρα, κύριε. Αφήστε τώρα, κύριε. Όταν ήσασταν πίσω από τους κουκουλοφόρους των Ρέιτζερ. Δεν μπορείτε να κρύβεστε. Τους κουκουλοφόρους των εξαρχείων. Δεν μπορείτε να κρύβεστε. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Πάρτε τα πίσω αυτά που λέτε. Πάρτε τα πίσω αυτά που λέτε για τον πρωθυπουργό της χώρας. Σας βλέπω να σας καλεί ο κύριος Τσίπρας. Σας βλέπω να σας καλεί ο κύριος Τσίπρας. Ορίστε τώρα. Ξέρω πολύ καλά. Αθλειότητες. Αθλειότητες. Είναι βιώματα του λαού και όχι μόνο της αριστεράς. Αθλειότητες. Επί του πολιτικού σας παρακαλώ, κύριε. Κύριε Δρόμπερ, παραφέρεστε εσείς. Έχετε έναν πυρήνα μιας μετακομμουνιστικής εξέλιξης μέσα σας, που δεν μπορείτε να απαλλαγείτε. Τι να κάνουμε? Έχετε αλλάξει τόσες φορές γνώμη για τη Νέα Δημοκρατία, που δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια. Δεν θέλετε ένας βουλευτής να έχει την άποψή του? Απολογητής. Γιατί εγώ μεγάλωσα, κύριε, στη Νέα Δημοκρατία. Και αν εσείς με νομίζατε κάποτε με τις διαφωνίες μου ότι είμαι σύμμαχος της αριστεράς, διαψευστήκατε. Στενοχωρηθήκατε ενδεχομένως. Αφήστε εμένα, θα με κρίνουν οι πολίτες του νομού, όπως και εσάς οι δικοί σας πολίτες. Αλλά το να αποκαλείτε τον πρωθυπουργό της χώρας ακροδεξιό και Ρέιτζερ είναι πολιτική αθλειότης. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Μα δεν ξέρετε. Μα είστε παντελώς. Μα τα έχουμε βιώσει. Είδατε τι κακό πράγμα είναι ο δικοματισμός, κύριε Λιάρο. Παντελώς άσχετος. Κύριε Δρίτσα, μου επιτρέπετε. Αλλά βεβαίως δεν θέλετε να απαντήσετε. Κύριε Μαρκόπουλε, σας παρακαλώ. Δεν θέλετε να απαντήσετε για την τρομοκρατία. Κύριε Μαρκόπουλε, επιτρέπετε. Σας παρακαλώ. Εγώ λέω ότι το να αναδεικνύεται για το ΣΥΡΙΖΑ ένα τέτοιο ζήτημα είναι πράξη πολιτικής ανευθυνότητας. Πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Στατσόπουλος, ναι ή όχι? Να γίνει αποδεκτή δηλαδή. Να γίνει αποδεκτή η παραίτησή του, εν πάση περιπτώσει. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, αν ο Πέτρος θέλει να παραιτηθεί, ας αναλάβει την ευθύνη. Το θέτω την παραίτησή μου στην διάθεση, δεν λέει τίποτα. Όχι, δεν λέει. Αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει πολιτικό πρόβλημα. Ναι. Ο Πέτρος Στατσόπουλος είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είστε πολιτικά στελέχη. Αν θέλει να λέγεται τώρα πια συνεργαζόμενος, είναι πάλι δικό του θέμα. Πάλι συνεργαζόμενο, δεν είναι όμως? Λοιπόν, ούτε σε άλλους. Δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι του τελευταίου διαστήματος αυτό το ζήτημα. Μπορεί να έρθει να συζητήσει ισότιμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα. Εγώ αυτό που έχω να πω και στον ίδιο και στους όσους μας ακούν είναι ότι όσα είπε πολιτικά και βιωματικά τα δηλώνω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχουν καμία μα καμία επαφή με την πραγματικότητα. Είναι απολύτως επιδερμική προσέγγιση. Επειδή είστε πολιτικός στέλεχος και έμπειρος άνθρωπος, δημιουργούν πολιτικό πρόβλημα στο κόμμα σας? Βεβαίως και δημιουργεί.
Δεν θέλουμε εμείς να ανταλύνουμε με διαγραφές αυτά τα ζητήματα. Είναι δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς να μην διαγράφει. Είναι δημοκρατική, επαναστατική, θα το έλεγα, εξαιρετικά σοβαρή προσέγγιση να μην διαγράφουμε. Ναι. Εσείς πιστεύετε, κύριε Δρίτσα, πολιτικά τώρα, ότι υπάρχει υπόβαθρο πολιτικό πίσω από την τρομοκρατία? Πολιτικό υπόβαθρο. Φυσικά, δεν... η δράση της 17 Νοέμβρη ή άλλων τέτοιων οργανώσεων γίνεται στο έννομα πολιτικών στόχων. Και στην Ελλάδα και διεθνώς. Όχι, αν θεωρείται πολιτική δράση αυτό που κάνει η τρομοκρατία. Πολιτική δράση είναι, αλλά αυτό τι σημαίνει? Είναι μια πολιτική δράση με εγκληματικές ενέργειες. Είναι και πολιτική κρατούμενη. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Μισό λεπτό, είναι πολιτική κρατούμενη. Πολιτική κρατούμενη τι θα μπορούσε να σημαίνει? Έχουν διαπράξει εγκλήματα με επίκληση πολιτικών στόχων. Έχουν διαπράξει πολιτικά εγκλήματα. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση που έχει τελειώσει από τις προηγούμενες δεκαετίες. Για ποιο λόγο να την επαναφέρουμε σήμερα? Έχει τελειώσει στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, παντού. Και κανένας δεν αμφισβήτησε ποτέ ότι αυτά τα εγκλήματα είχαν πολιτικό υπόβαθρο. Επομένως, είναι πολύ προσωπικό. Δεν μιλώ για τον ακροδεξιό πυρήνα που ηγεμονεύει στη Νέα Δημοκρατία. Με ανεύθυνο τρόπο αναδεικνύουν θέματα. Τώρα μιλάμε για εσάς, κύριε Δρίτσα, μην τη βλέπετε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ανεύθυνη, είναι ό,τι θέλετε. Αυτή έχει επιλύσει απολύτως. Και δεν χρειάζεται να ενοχοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν. Δεν τον ενοχοποιεί κανείς. Απόψεις. Αν συζητάμε να έχουμε την ψυχραιμία. Άμα συζητάμε απόψεις, να έχουμε τη δημοκρατική ψυχραιμία να συζητήσουμε επί τη βάση και της επιστήμης και της ιστορίας και, και της πολιτικής πραγματικότητας. Και της κοινωνικής και πολιτικής δράσης. Με μια επικοινωνιακή αξιοποίηση. Ξέρετε, η ερώτηση γίνεται επειδή, ένας ή ο άλλος. Επειδή δεν θέλω καθόλου να συζητάμε στο επίπεδο της επικοινωνιακής εκμετάλλευσης, η ερώτηση γίνεται για πολύ σαφές, έχει πολύ σαφές περιεχόμενο. Αν θεωρείται πολιτική δραστηριότητα η δολοφονία ή όχι? Είναι πολιτική δραστηριότητα η δολοφονία? Προσωπικά δεν μπορώ να φανταστώ άλλη πολιτική δραστηριότητα από την συστηματική, συλλογική διεκδίκηση του κυρίαρχου υποκειμένου που είναι η κοινωνία και ο λαός για τα δικαιώματά του, τις ελευθερίες του, τα οράματά του. Κανένας δεν μπορεί να υποκαθιστά το πραγματικό ιστορικό υποκείμενο που πρέπει να πρωταγωνιστεί στην ιστορία. Δεν παίρνετε κύριε Δρίτσα, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι αυτό που λέμε μια καθαρή, καθαρά απέναντι αυτό. Και εδώ και ο ρόλος των κομμάτων, κύριε οικονόμου. Δεν παίρνετε μια θέση καθαρή. Ο ρόλος των κομμάτων, όλοι οι υπόλοιποι λέμε ότι είναι δολοφόνοι του κοινού ποινικού δικαίου όλοι αυτοί οι τύποι που είναι μέσα στον κορυδαλό. Εσείς προσπαθείτε να βρείτε το πολιτικό υποκείμενο, το υπόβαθρο του κοινού ποινικού δικαίου. Δεν είναι. Αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, τι είναι, κύριε Δρίτσα, είναι μια θεωρία πολιτική που την αποδεχόμαστε και τη συζητάμε? Άλλο, δεν την αποδεχόμαστε. Όχι, δεν πρέπει να τη συζητάμε. Βεβαίως δεν την αποδεχόμαστε. Τότε πώς είναι δυνατόν να δίνετε πολιτικό περιεχόμενο σε μια δολοφονία? Διότι αν δίνετε. Αν δίνετε πολιτικό περιεχόμενο σε μια δολοφονία, κύριε Μαρκό, βάζετε στην κουβέντα τη δολοφονία, όχι τους τρομοκράτες. Κάνετε λάθος. Τι θα κερδίσει η δημοκρατία από το αν ονομάσει αυτό το φαινόμενο, που είναι φαινόμενο αιώνων, δεν είναι καινούργιο. Δεν είναι καινούργιο, αλλά έχει η αριστερά. Ενέργειες του κοινού ποινικού δικαίου. Θα σας πω εγώ τι θα κερδίσει. Θα κλείσει τα μάτια. Μ' αρέσει η ερώτηση. Θα σας πω εγώ τι θα κερδίσει. Θα κλείσει τα μάτια. Δεν είχε ο 17ος αιώνας, δεν είχε ο 18ος, δεν είχε ο 19ος, δεν είχε ο 20ος. Θα κερδίσει. Δεν θα έχει ο 21ος. Όχι, όχι. Άλλο οι απελευθερωτικοί αγώνες, άλλο η τρομοκρατία. Με συγχωρείτε, μπερδεύετε διαφορετικά πράγματα. Τέτοιες δράσεις. Ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης και η Μπουμπουλίνα δεν ήταν τρομοκράτες, κάναν απελευθερωτικό. Μα ο 17ος και ο 18ος αιώνας είχε τέτοια. Πάμε στην ουσία. Δεν είναι προφανές ότι δεν το λύσαμε. Δεν θα πάμε στο 1700 και 1800.
δημοκρατία η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Γιατί επειδή λέμε τους τρομοκράτες δολοφόνους, πολιτικούς αγωνιστές, είμαστε σοβαροί σε μια δημοκρατία να λέμε τους τρομοκράτες πολιτικούς αγωνιστές και να εξακολουθείτε με αυτή την ιδεολογία, ιδεολειψία, να θέλετε να γίνετε κυβέρνηση. Κύριε Λιάρο, δεν είμαστε ενοχοποιημένοι. Μιλάτε σε ένα φίλησιμο λαό και πολεμένο λαό. Έχουμε τον κύριο Λιάρο, δεν έχει μιλήσει ο άνθρωπος. Πολιτικό περιεχόμενο τρομοκρατία. Να μιλήσει ο κύριος Λιάρος, να απελευθερώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται. Να απελευθερώσει ο κύριος Λιάρος το ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνη, παρακαλώ.